Έκκληση στους αιμοδότες να συνεχίσουν να προσφέρουν αίμα και να μην φοβούνται να πάνε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για το σκοπό αυτό, απίφθινε η διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και η διεύθυνση του τμήματος αιμοδοσίας. Ο φόβος για τον κοροναϊό έχει αποθαρρύνει αρκετούς εθελοντές αιμοδότες, πολλοί εκ των οποίων όμως κινητοποιήθηκαν μετά την επικοινωνία που είχαν μαζί τους τα στελέχη της αιμοδοσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθούν πρόσκαιρα οι μεγάλες ελλείψεις στην Τράπεζα Αίματος, η οποία όμως απαιτεί συνεχή ανατροφοδότηση. Ανάσα δίνει το γεγονός πως αναστέλλεται η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει πλήρως η λειτουργία τους, ενώ πάντα υπάρχουν ανάγκες για μεταγγίσεις σε χρόνια ασθενείς. Ο διοικητής του νοσοκομείου Βασίλης Τσίκαρης αλλά και η διευθύντρια της αιμοδοσίας Ελευθερία Ζερβού έκαναν έκκληση για μία ακόμη φορά σε αιμοδότες και μη να προσέλθουν να αιμοδοτήσουν, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία τους. Παράλληλα, η κυρία Ζερβού διαβεβαίωσε και τους ασθενείς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω κοροναϊού για τις μεταγγίσεις. Από τη διαδικασία της αιμοδοσίας αποκλείονται μόνο όσοι έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπως Κίνα, Ιταλία, Κορέα, Ισραήλ και Σιγκαπούρη τις τελευταίες 28 ημέρες, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που εκδίδουν οι αρχές και ο οποίος τροποποιείται συνεχώς. Εδώ να σημειώσω και να κάνω και έκκληση, να σημειώσω ότι υπάρχει και σοβαρή έλλειψη αίματος, άρα κάνουμε την έκκληση προς τους αιμοδότες σε αυτή τη φάση να προσπαθήσουν να δώσουν αίμα έτσι ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες. Όπως είπε και ο διοικητής, στις προηγούμενες ημέρες υπήρξε σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο μας όπως και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, γιατί ίσως ο κόσμος με όλο αυτό το καταιγισμό πληροφορίας που δέχεται πολλές φορές δεν μπορεί να την επεξεργαστεί και να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει, συνέδεσε και το χώρο της αιμοδοσίας ίσως σαν ένα προβληματικό χώρο που θα μπορεί να προσφύγει για να δώσει αίμα. Τώρα, έπειτα από όλη αυτή την κινητοποίηση που κάναμε και στο δικό μας το νοσοκομείο, δηλαδή πήραμε τηλέφωνο τους εθελοντές αιμοδότες που πραγματικά η ανταπόκρισή τους ήταν εξαιρετική, μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν συνεχιστεί αυτή η προσέλευση, σε λίγες μέρες πάλι θα καλούμε σε βοήθεια. Επομένως, θα πρέπει να πούμε ότι τώρα έχει εξομαλυνθεί αρκετά η κατάσταση, το γεγονός ότι αναστέλλεται η λειτουργία των χειρουργείων όσον αφορά τα προγραμματισμένα χειρουργεία θα δώσει μία ανάσα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει τελείως η λειτουργία των χειρουργείων. Διότι, παραδείγματος χάρη, είναι καρδιές, είναι ανευρίσματα τα οποία απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος, τα οποία δεν μπορούν να αναβληθούν. Θα ήθελα άλλη μια φορά που μου δίνεται τώρα η δυνατότητα να απευθυνθώ στους αιμοδότες και όχι μόνο, αλλά σε όλους τους υγιείς ανθρώπους της περιοχής μας να έρθουν να δώσουν αίμα. Οι αιμοδοσίες είναι χώροι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με ασθενείς. Και αν θέλετε στο τέλος να δείξετε και στην αιμοδοσία μας που έχουμε λάβει τα μέτρα από τις πρώτες μέρες που παρουσιάστηκε η επιδημία, έχουμε ανοίξει την έξοδο κινδύνου η οποία είναι από την πίσω πλευρά της αιμοδοσίας, από το πάρκινο όπως ανεβαίνει κανείς και μπορεί να μπει από εκεί που δεν έρχεται ούτε καν με το διάδρομο του νοσοκομείου. Δηλαδή μπαίνει κατευθείαν μέσα στην αιμοδοσία, θα τον δει προσωπικό που επίσης δεν έρχεται σε επαφή με ασθενείς και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ασθενείς μας οι οποίοι μεταγγίζεται, διότι είναι ασθενείς οι οποίοι κάνουν συχνές μεταγγίσεις και υπάρχει μία φοβία ότι μπορεί να τους μεταδοθεί κάτι, ότι και στη χώρα μας, όπως σε όλες τις χώρες, ακολουθώντας τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, των διεθνών οργανισμών της αιμοδοσίας, ακολουθούμε όλες εκείνες τις μεθόδους οι οποίες ακολουθούνται παντού, ούτως ώστε να έχουμε ασφάλεια στο αίμα το οποίο μεταγγίζουμε. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται με τη μετάγγιση αίματος. Είναι ιός ο οποίος ξέρουμε ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μεταδίδεται. Επομένως, όποιος είναι υγιής μπορεί να δώσει αίμα. Αποκλείονται για 28 μέρες οι αιμοδότες εκείνοι οι οποίοι ταξίδεψαν σε όλες εκείνες τις χώρες, οι οποίες κάθε φορά επικαιροποιείται ο αριθμός των χωρών, γιατί ξέρετε αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Προς στιγμήν έχουμε τις χώρες, την Κίνα, τη γειτονική μας Ιταλία, έχουμε την Κορέα,
το Ισραήλ, όπως επίσης και τη Σιγκαπούρη, που είναι οι χώρες εκείνες που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση για 28 μέρες δεν πρέπει να δώσουν αίμα, όπως επίσης αν θα υπάρξουν και ασθενείς στην περιοχή μας, οι αιμοδότες μας, θα πρέπει να περάσουν 28 μέρες μετά τη θεραπεία τους για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν. Επομένως, εκείνο που έχουμε τώρα, ηθική υποχρέωση όλοι μας, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σύστημα υγείας όρθιο, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας, όλες τις επάλξεις, για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι, να βοηθήσουμε όλους τους ασθενείς οι οποίοι θα έχουν την ανάγκη μας, και θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε όλους εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι δυστυχώς δεν έχει σταματήσει να χρειάζονται μετάγγιση. Τι θα γίνουν οι ασθενείς με μεσογειακή ανεμία που κάθε 15 μέρες πρέπει να μεταγγιστούν? Τι θα γίνουν οι ασθενείς με καρκίνο, οι ασθενείς με λευχαιμία, οι οποίοι συνεχώς την διάρκεια της θεραπείας τους πρέπει να πάρουν μεταγγίσεις? Δεν θα πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Και νομίζω ότι οι αιμοδότες σε όλες τις περιόδους στην Ελλάδα το έχουν δείξει. Σε όλες τις κρίσεις έχουν κρατήσει το σύστημα της αιμοδοσίας όρθιο. Για άλλη μια φορά ζητάμε τη βοήθειά τους.